πρώτη είδηση σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του πλανήτη είναι η σύλληψη του επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Ντομινίκ Στροσκάν στη Νέα Υόρκη για σεξουαλική κακοποίηση καμαριέρας σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης. Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν είναι tentative de viol, agression sexuelle et séquestration de personne. Η 32χρονη καμαριέρα κατήγγειλε στην αστυνομία ότι ο Στροσκάν της επιτέθηκε μέσα στη σουίτα των 3.000 δολαρίων τη βραδιά στο ξενοδοχείο Sofitel στην καρδιά του Μανχάταν. Οι λεπτομέρειες που δίνει στην αστυνομία μοιάζουν βγαλμένες από ταινία του Hollywood. Η καμαριέρα μπήκε να καθαρίσει νομίζοντας ότι είναι άδεια η σουίτα. Ο Στροσκάν βγήκε γυμνός από τον μπάνιο, την κυνήγησε στο διάδρομο, την έβαλε μέσα σε ένα δωμάτιο και της επιτέθηκε σεξουαλικά. Όταν προσπάθησε να του ξεφύγει, την έκλεισε μέσα στο μπάνιο και την ανάγκασε σε εγκληματική σεξουαλική πράξη. Η καμαριέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο Στροσκάν θα δηλώσει αθώος ενώπιον του δικαστηρίου, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος του. Κινηματογραφική ήταν όμως και η σύλληψή του. Well, when our detectives arrived at the hotel in Midtown Manhattan, we went to his room and it appeared that he had left it quickly, had left his cell phone behind. And as I had said earlier, that was about 1 o'clock in the afternoon, New York time. Μετά από 3 ώρες η αστυνομία έμαθε ότι ο Στροσκάν είχε επιβιβαστεί σε αεροσκάφος της Air France με κατεύθυνση το Παρίσι. Asked them to delay the departure of that airplane, and our detectives drove to the airport and took him into custody there. Ο Στροσκάν συνελήφθη μέσα στο αεροπλάνο 10 λεπτά πριν απογειωθεί και δεν έχει διπλωματική ασυλία. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που αναμενόταν να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας, θα είχε σήμερα συνάντηση με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ για να συζητήσουν την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Η συνάντηση αναβλήθηκε και δεν θα τον εκπροσωπήσει άλλος. Ο Στροσκάν είχε το 2008 εμπλακεί σε σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης. Τότε πήρε συγχωροχάρτη επειδή ζήτησε συγγνώμη από την υπάλληλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Πυρός Κανάγκη που παρενόχλησε, αλλά και τη σύζυγό του Αν Σινκλέρ, διάσημη Γαλλίδα δημοσιογράφο. Τελευταία όμως ενόχλησαν την αριστερά οι αποκαλύψεις για τον ακριβό τρόπο διαβίωσης του σοσιαλιστή Στροσκάν, όταν κυκλοφόρησε η φωτογραφία που τον δείχνει να μπαίνει σε Πόρσε και οι φήμες ότι ράβει τα κοστούμια του στο ράφτη των Αμερικανών Προέδρων που τα κοστολογεί πάνω από 3.000 δολάρια. C'était une énorme erreur de la part de Dominique Strauss-Kahn, y compris sur ses révélations. Vous voyez qui portait plainte contre François sur le prix de ses costumes. Ο Στροσκάν ερχόταν πρώτος στις δημοσκοπήσεις για τη Γαλλική Προεδρία, αν και δεν είχε ανακοινώσει επισήμως την υποψηφιότητά του.